στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη για την τυποποίηση του λαδιού. 40 χρόνια κυβερνούν τον τόπο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι επενδύσεις από το κράτος ή από συγκεκριμένες επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές από το κράτος ή από τα δύο να με διακόψετε την ώρα, πάω να εξηγήσω στον κόσμο, κύριε Χριστοδουλάκη και κύριε Κεφαλογιάννη. Οι επενδύσεις για την τυποποίηση του λαδιού είναι ιδιωτικές, επιδοτούνται κοινωνικά και 40 χρόνια οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ άφησαν αυτά τα χρήματα αναξιοποιητά. Αυτά θεωρητικά τώρα, κύριε Παπαδόπουλο. Με αποτέλεσμα το λάδι. Αυτή την επένδυση. Αφήστε να ακούσετε. Εγώ δεν διακόψα κανένα. Με αποτέλεσμα το λάδι, το κριτικό. Το καλαματιανό. Να πουλιέται χήμα. Να μην κερδίζει ο ελαιοπαραγωγός. Να το ανακατεύουν οι άλλοι και να κλέβουν τον αφρό. Οι Ιταλοί. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα της δεκαετίας του 80. Σε ό,τι αφορά. Πάλι με την αριστερά και το ΠΑΣΟΚ. Σε ό,τι αφορά. Με τα συμβούλια περιοχής και τους συνεταιρισμούς. Μέχρι τώρα κάναμε μια καλή κουβέντα. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Υπήρχε ερώτηση, έδωσα απάντηση. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Πάλι να απαντάτε. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι μελέτες στην Ευρώπη. Όλες οι μελέτες στην Ευρώπη λένε ότι στην Ελλάδα ο λόγος που έχουν μειωθεί πολύ οι επενδύσεις, πέρα από τη γενική κρίση και τη λιτότητα την ευρωπαϊκή που έχει μειώσει τις επενδύσεις σε όλη την Ευρωζώνη κατά 15% τα τελευταία 5 χρόνια, στην Ελλάδα έχουν μειωθεί πολύ παραπάνω, πρώτον λόγω μνημονίου και δεύτερον μόνιμότερα διαφθορά, γραφειοκρατία, διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, διαπλοκή, ολιγάρχες. Στην Ελλάδα, για να κάνεις μια επένδυση μεγάλη, αν δεν έχεις κονέ και δεν πληρώσεις διόδια σε έναν που ελέγχει, δεν μπορείς να μπεις στη δουλειά. Και δεύτερον, απορώ ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα στο πώς δουλεύει η οικονομία και στο θέμα των επενδύσεων. Τα καρτέλ. Έχουμε αποπληθωρισμό, και ο κ. Χριστοδουλάκης είναι ειδικευμένος στα οικονομικά. Έχουμε αποπληθωρισμό. Έχουμε αποπληθωρισμό για περίπου 1%. Την ίδια ώρα, στα τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, έχουμε ακρίβεια. Ακόμη και στο γάλα που θα μειωνόταν η τιμή του. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνισμού. Το ίδιο, πάρτε την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Εμείς ήμασταν αντίθετοι σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι θα ακριβήνει και τα εισιτήρια σε τουριστικές περιοχές και θα δυσκολέψει την άνοδο του τουρισμού. Αλλά ποιοι μπήκανε και δώσαν προσφορές? Τρεις. Τρεις μεγάλοι ξένοι που ο καθένας είχε τον Έλληνα συνεταίρο. Ωραία. Του, χωρίς τον οποίο δεν παίρνει δουλειά. Σωστό. Στην Ελλάδα. Εάν, δεύτερο παράδειγμα. Εάν αφήστε, λείπανε οι τρεις Έλληνες στα στρατηγική. Όχι, όχι. Αφήστε να εξηγήσω. Ναι. Να εξηγήσω. Ναι. Ελληνικό. Το καλύτερο φιλέτο σε όλη τη Μεσόγειο. Παραθαλάσσιο οικόπεδο. 6.000 σκουπιδότοπος. Με ευθύνη των κυβερνήσεών σας. Καλά, ευθύνη των κυβερνήσεών σας. Ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός. Ξεκίνησε με 9 προσφορές. Στο τέλος έμεινε μία. Με διαρκείς αλλαγές των όρων. Μια εταιρεία συμφερόντων Λάτσι. Ναι. Lambda Development. Mm-hmm. Αφού έμεινε ένας, έρχεται το κράτος και αλλάζει τους όρους και του δίνει άδεια καζίνο. Και έρχεται το ελεγκτικό συνέδριο και λέει: κύριοι, δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι παράνομο, να ακυρωθεί η σύμβαση. Έχω φέρει το θέμα και στην Κομισιόν για παραβίαση των κανόνων περί ανταγωνισμού. Με τέτοιες κομπίνες. Πώς θα έρθει ο άλλος να επενδύσει στην Ελλάδα? Και η κυβέρνηση, αντί να ακυρώσει, ψάχνει να βρει φόρμουλα ότι, ξέρετε κάτι, άλλαξε ένας όρος της σύμβασης εκ των υστέρων, όταν από τους 9 είχε μείνει ένας, αλλά δεν είναι ουσιώδης όρος, όπως λέει το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά δεν πρέπει να το ακυρώσουμε. Είναι επουσιώδης όρος. Μα είναι επουσιώδης όρος σε ένα χώρο, δηλαδή, να λες ότι θα κάνω άδεια καζίνο? Αυτά λοιπόν τα λέω, διότι πρέπει να φύγουμε, κύριε Καμπουράκη μου, από την ιδεοληψία ότι η δεξιά είναι το καλό πράγμα που φέρνει επενδύσεις και η αριστερά είναι το κακό πράγμα που διώχνει επενδύσεις. Διότι η ζωή λέει ότι στα χρόνια της δεξιάς οι επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί. Εσείς για το ελληνικό δεν έχετε τη βασική άποψη ότι ή το Λάτσις είναι, ή το Βαρδινογιάς, ή το Μπόμπολας, ή το Καμπουράκης, ή το Χριστοδουλάκης. Εμείς το ελληνικό το δούμε πάρκο. Αυτό δεν λέτε. Άρα το θέμα μας λοιπόν δεν είναι ποιος παίρνει και ποιος πήρε και ποιος. Όχι, όχι. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο έστω. Εγώ που έχω την άποψη ότι εκεί πέρα δεν πρέπει να γίνει καζίνο, αλλά να υπάρχει πράσινο, δεν έχω το δικαίωμα να καταγγείλω την κομπίνα. Εντάξει. Δεν έχω το δικαίωμα. Ωραία, να πω ότι σύμφωνα με αυτό το σάπιο στημένο σύστημα της διαπλοκής δεν πρόκειται να έρθει
ποτέ μια σοβαρή επενδυτική προσπάθεια. Μάλιστα, διότι το παιχνίδι είναι με σημαδεμένα χαρτιά. Σύμφωνη, δεν έχω το δικαίωμα να το πω. Δεν έχω το δικαίωμα να πω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, κύριε Καμπουράκη μου, και να το πω εδώ σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Ναι. Η μόνη χώρα που οι τηλεοπτικές άδειες δίνονται δωρεάν και όχι με διεθνή δημόσιο διαγωνισμό. Μάλιστα. Δεν έχω το δικαίωμα να πω ότι το μόνο σημείο του μνημονίου που η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, όπως και του Παπανδρέου προηγουμένως, δεν έχει εφαρμόσει είναι αυτό που έλεγε στην σελίδα 158 της αγγλικής έκδοσης του δεύτερου μνημονίου, δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Καλά, εντάξει, όταν θα έρθετε μπορείτε να το κάνετε. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Άρα, ναι. Άρα να μιλήσουμε συγκεκριμένα, ναι. Λοιπόν. Ναι, συγκεκριμένα. Λοιπόν, κάτσε, κάτσε. Ωραία, θέλω κάτι να απαντήσω όμως στον κύριο Παπαδημούλη μετά. Μισό λεπτάκι. Εντάξει. Εγώ νομίζω πρέπει να.